Λοιπόν, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Βασίλης Πολίτης. Ο κύριος Ιατρίδης είναι αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, επίτιμος διοικητής διοίκησης αεροπορικής υποστήριξης και θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Βασίλη Πολίτη, υπονάβαρχο εν αποστρατεία του λιμενικού σώματος. Κύριε Ιατρίδη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε Υπουργέ. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να συνεργαστούμε και έχω την καλύτερη εικόνα και τις καλύτερες εντυπώσεις από εσάς. Αυτό είναι αλήθεια. Είχαμε μια καλή συνεργασία, δυναμική συνεργασία και πετύχαμε αρκετά πράγματα. Πετύχαμε πολλά πράγματα ακριβώς. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τα εξοπλιστικά προγράμματα στα οποία πρέπει να τρέξει περισσότερο η κυβέρνηση, καθώς η εμπειρία και από τον πόλεμο στον Κάφκασο μας έδειξε ότι ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος για όλα. Λοιπόν, τι έχει μείνει πίσω, τι πρέπει να τρέξει περισσότερο σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά μας προγράμματα. Ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αντιδράσουμε απέναντι σε αυτή την προκλητικότητα της Τουρκίας. Καθυστερήσαμε και με τα εξοπλιστικά και με τις αναβαθμίσεις. Αλλά και με την υποστήριξη του Μιράζ του 2000 που είναι ένα στρατηγικό αεροσκάφος, ένα στρατηγικό όπλο. Μείναμε πίσω και τώρα τρέχουμε, έστω και τώρα τουλάχιστον να μας έρθουν τα Ραφάλ προκειμένου να ισορροπηστεί λίγο η κατάσταση και από την άλλη παραμένει να δούμε τι θα γίνει με τις περιβόητες φρεγάτες. Ναι, για πείτε μου τη γνώμη σας γι' αυτό. Ήτανε λάθος που ακυρώσαμε, που αναβάλαμε, αν θέλετε, την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία τον Ιούλιο. Έχετε δίκιο. Που υπήρχε ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Συμφωνώ το θέμα μαζί είναι. Είπατε προηγουμένως ότι εμείς θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι θα χτυπήσουμε γενικά και καταστροφικά. Όταν δεν έχεις τέτοια όπλα υποστρατηγικά όπως είναι η Μπελαρά, πώς θα το κάνεις αυτό κύριε Παναγιωτόπουλε? Και όπως είναι τα σκάλπ ναβάλ, τα πυραυλικά συστήματα. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Τα σκάλπ ναβάλ έχουν 1000 μίλια τουλάχιστον ακτίνα δράσης. Χτυπάνε από το Αιγαίο την Άγκυρα απευθείας. Σωστά. Όπως και το ΣΚΑΛ που έχει 300 χιλιόμετρα ακτίνα δράσης. Επομένως με τέτοια όπλα και με αποφασιστικότητα θα μπορέσεις να στείλεις αυτό το μήνυμα κόστους ωφέλους. Ότι αν τολμήσεις σημειακά κάτι, εμείς δεν θα σταθούμε σημειακά, θα χτυπήσουμε γενικά και θα το επιφέρουμε καταστροφικά αποτελέσματα και συνέπειες. Αυτό είναι που λέτε. Κύριε Πολίτη, συμφωνείτε? Απόλυτα, πολύ σωστά τα είπε ο κ. Ιατρίδης και ο αεροπόρος θα ξέρει πολύ καλά τα βλήματα θαλάσσης επιφανείας ξηράς μάλλον. Τα σκάλπ ναβάλ είναι ένα πολύ καλά βλήματα. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω αυτά που είπε ο κ. Ιατρίδης ο φίλος, ότι η Μπελχάρα έχουν και πολύ αναπτυγμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή τα έχουμε τρομερή ανάγκη για να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα μπαριακτάρια και εκεί, τα διάφορα drones τα οποία έχουν πάει κατά κλίση πλέον το Αιγαίο και όλες τις περιοχές ενδιαφέροντος που γίνονται επιχειρήσεις από τους τουρκούς. Θέλω τώρα τη γνώμη σας για τα περιβόητα drones. Είδαμε στον πόλεμο στον Κάφκασο να κερδίζουν ουσιαστικά στις μάχες οι Αζέροι τους σκληροτράχυλους και πατριώτες Αρμενίους του Ναγκόνο Καραμπάχ, οι οποίοι εμάχονται υπέρ βομών και εστιών, να τους κερδίζουν γιατί. Γιατί τους είχε εφοδιάσει ο Ερντογάν με τα περιβόητα drones, τα οποία πήγαιναν από πάνω, κατέγραφαν συντεταγμένες και τις έδιναν στο αζέρικο πυροβολικό και στα αζέρικα πυραυλικά συστήματα, τα οποία με ακρίβεια ολίγων μέτρων χτυπούσαν τους στόχους και είτε αυτοί οι στόχοι ήταν τεθωρακισμένα φάλαγγες τεθωρακισμένων των Αρμενίων, είτε ήταν υποδομές, είτε ήταν κέντρα διοίκησης, είτε ήταν πυροβολαρχίες, είτε ήταν δυνάμεις πεζικού. Αυτό το είδαμε στην πράξη και πραγματικά είναι κάτι για το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί δεν λαμβάνονται άμεσα οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Τέτοια ντρόνους κατασκευάζει το Ισραήλ. Πρέπει να πάμε να αγοράσουμε. Πρέπει να προωθήσουμε άμεσα γραμμές συμπαραγωγής. Δεν είναι δά και τόσο περίπλοκο όπλο. Γιατί δεν γίνεται, κύριε Ιατρίδη, κύριε Πολίτη? Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, είπατε κάτι πολύ σωστό. Αυτή η τακτική της Τουρκίας με τα UAVs, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Και αν δούμε λιγάκι τα χαρακτηριστικά
της Τουρκίας σε όλες τις επιχειρήσεις έχει χρησιμοποιήσει και στη Συρία και στην Λιβύη αλλά και στον Αγκόργον Καραμπάχ μη επανδρομένα αεροσκάφη και μάλιστα αεροσκάφη μη επανδρομένα δυνάμενα να φέρουν βλήματα. Όχι και μόνο αυτό. Και του στόχου. Τέραρχέ μου, εδώ στέλνει ντρόουν στο Αιγαίο και κατασκοπεύουν ακόμα και τα πολεμικά αεροδρόμια της Κύρου. Αυτό είναι αλήθεια. Και στον Εύρο και στο Αιγαίο κάθε μέρα πετάνε. Έτσι, όπως το λέτε ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια. Δεύτερον, έχει χρησιμοποιήσει τζιχαντιστές. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, διότι σε μια ενδεχόμενη σύραξη μέσα εισαγωγικά με την Τουρκία, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα κάνει το ίδιο. Και εδώ γεννάται το ερώτημα. Ξεκινήσαμε πρώτοι να κατασκευάζουμε μη επανδρομένα αεροσκάφη, τον Πίγασο, από το 1983. Μπράβο. Μείναμε στάσιμοι. Έχουμε 6 αεροσκάφη, τα οποία είναι απλά. Έτσι, μόνο για συλλογή πληροφοριών. Από την άλλη, πήγαμε και πήραμε τα χείρον από το Ισραήλ χωρίς να έχουν βλήματα. Γιατί δεν κάνουμε σωστές αγορές, ούτως ώστε να είναι ένα αντιστάθμισμα σε ό,τι αφορά τα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Έτσι. Ή τα αμερικάνικα. Και γιατί, δεν προχωρούμε άμεσα στην ΕΑΒ, σε γραμμές συμπαραγωγής με το Ισραήλ ή την Αμερική, ελληνικής παραγωγής, ελληνοαμερικανικής ή ελληνοεβραϊκής παραγωγής, drones, τα οποία σωστά χρειαζόμαστε κατά εκατοντάδες. Εδώ απεδείχθηκε ότι οι Αζέροι είχαν αυθονία τέτοιου είδους όπλων, γι' αυτό έκαναν και πολύ μεγάλη ζημιά. Ακριβώς, όπως το λέτε. Το θέμα είναι να χρηματοδοτήσουμε, έχουμε μυαλά, έχουμε επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό. Το θέμα είναι να τους βοηθήσουμε οικονομικά. Έτσι, και αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να αποδώσουν και να κατασκευάσουν αυτό το οποίο θέλουμε. Και έτσι, όχι μπράβο συνέχεια να αγοράζουμε. Έτσι, να μπράβο το κάνει η ΕΑΒ, έχει τις δυνατότητες. Τι λέτε, κύριε πολίτη? Λοιπόν, να μην ξεχνάμε ότι εκτός από τα drones, πριν δύο μέρες η τουρκική βιομηχανία παρουσίασε και το νέο μοντέλο σκάφος μη υπαδρομένο. Το οποίο σημαίνει ότι είναι καταστροφικό πλέον για το Αιγαίο. Να πούμε λοιπόν στους τηλεθεατές μας ότι η νίκη των Αζέρων επί των Αρμενίων έγινε καθαρά με τα drones. Έτσι, μπράβο. Η Τουρκία έδειξε τα drones και βέβαια έπαθε μεγάλη ήττα αυτό στη Λιβύη. Γιατί? Γιατί οι Λίβοι είχαν εξοπλίσει το στρατό τους με αντι-drone συστήματα. Δεν είναι μόνο να κατασκευάζουμε drones, που πολύ σωστά είπε ο φίλος μου Κώστας Ιατρίδης στην ΕΑΔ. Είναι να προμηθευτούμε άμεσα χθες, να προμηθευτούμε άμεσα και για τις μονάδες του πολεμικών πλοίων και για τα πολεμικά πλοία και για τα αεροδρόμια μας, αντι-drone συστήματα. Έτσι. Δυστυχώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, σας το λέω γιατί έχω πληροφορίες γι' αυτό, στις τελευταίες ασκήσεις καταιγίδες που γίνονται στο Αιγαίο, πετάνε πάνω από τα πολεμικά πλοία και εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα κατάληψής τους. Γεφτάς έξω από τη Σκύρο, αγαπητέ Βασίλη. Έξω από τη Σκύρο, έξω από τη Σκύρο γεφτάς το μη επανδρομένο αεροσκάφο. Έτσι, έτσι. Το τουρκικό, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε πριν δύο μήνες πάλι έναν ντρόν που πέρασε στο Καστελόριζο και εμείς τον βγάζαμε φωτογραφίες από κάτω χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα κατάληψής του. Δεν είναι δηλαδή μονάχα να κάνουμε παραγωγή που είναι, πρέπει να την κάνουμε τη συμπαραγωγή. Χθες θα την ξεκινήσουμε με το Ισραήλ, όπως είπε και ο φίλος ο Κώστας Ιατρίδης. Αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε άμεσα και στην αγορά που υπάρχουν. Δεν μπορεί να αγοράζει η Λιβύη και άλλες χώρες, η Συρία που έχει αγοράσει αντι-drone συστήματα και εμείς να μην έχουμε αυτή τη στιγμή κανένα. Θα πρέπει να το βάλουμε μέσα, στο εντάξουμε μέσα στα θέματα των νέων αμυντικών εξοπλισμών που ανήκει ο Πρωθυπουργός πριν περίπου δύο μήνες, για να εξοπλίσουμε όλες τις μονάδες και τις μονάδες επιφανείας των πολεμικών πλοίων, αλλά επίσης και το στρατό ξηδάς και την πολεμική αεροπορία με τα αεροδρόμια της. Τα λέτε πάρα πολύ σωστά και οι δύο, θα επανέλθουμε γρήγορα και στην επόμενη συνάντησή μας, όπως είμαστε ακριβώς στον αέρα, θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα πυραυλικά συστήματα. Τα πυραυλικά συστήματα δεν είναι τόσο ακριβά όσο νομίζουν ορισμένοι. Έχει φτάσει ακόμα και η Ουκρανία. Η Ουκρανία του Προέδρου Ζελένσκι, του πρώην ηθοποιού και κωμικού της τηλεόρασης της Ουκρανικής, να κατασκευάζει υπερσύγχρονους κινητήρες πυράβλων που τους δίνουν ακόμη μεγαλύτερη προωθητική δύναμη και ακόμη μεγαλύτερο βεληνεκές. Πήγε ο Ερντογάν και υπέγραψε με τον Ζελένσκι σχετική συμφωνία για να δώσει μεγαλύτερο βεληνεκές σε πυράβλους τους οποίους κατασκευάζει η τουρκική πολεμική βιομηχανία. Θα είναι το θέμα της επόμενης συζήτησης που θα κάνουμε στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον υποναύαρχο κύριο Πολίτη και τον πτέραρχο τον κύριο Ιατρίδη για την πολύ χρήσιμη συζήτηση που είχαμε, κυρίες και κύριοι, για τη δική σας ενημέρωση.